Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ τη διοργάνωση της Smart Press. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε και εμείς εδώ βήμα ανάμεσα σε μεγάλα ονόματα και οργανισμούς. Θα είμαστε σύντομοι. Έχετε ακούσει αρκετά σήμερα σχετικά με υπηρεσίες, με συστήματα, με social media, με ψηφιοποίηση του hoteling. Η ένεση όμως σαν εταιρεία στέκεται πάνω σε κάτι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα εφόσον όλοι έχουμε δει και έρθει ίσως κοντά και με τα πρόσφατα γεγονότα, με καταστροφές, φωτιές, πλημμύρες κτλ. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να σας μιλήσουμε σχετικά με το πώς θα προστατέψετε τον επαγγελματικό σας χώρο και κυρίως τις ζωές που βρίσκονται μέσα. Καταρχήν από διάφορες πρωτογενείς καταστροφές όπου μπορούν να οδηγήσουν σε μια πυρκαγιά και πώς στη συνέχεια θα εξυγχρονίσουμε αυτά τα συστήματα. Πριν να προχωρήσω στην ουσία όμως, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την NSE, γιατί η NSE είναι μια σχετικά φρέσκια εταιρεία στον ελληνικό χώρο, ενώ στη Γερμανία υπάρχει από το 2003 σαν κατασκευάστρια εταιρεία συστημάτων πυρανίχνευσης, με πάρα πολλά σημεία σε όλη τη Γερμανία, ενώ το 2016 περίπου λαμβάνεται η απόφαση να γίνουν θυγατρικά καταστήματα, εταιρείες σε άλλες χώρες, έτσι και στην Ελλάδα βρισκόμαστε από το 2019, όπου εδώ προμηθεύουμε τα συστήματα πυρανίχνευσης με την ονομασία Solution F1 και F2, τα οποία κατασκευάζονται στη Γερμανία και φυσικά στηρίζουμε σε όλη τη διάρκεια μελέτης, υλοποίησης, παράδοσης του έργου. Το δεύτερο business unit της εταιρείας είναι η ηχητική αναγγελία. Το πώς, με πολύ απλά λόγια, θα βοηθήσουμε τον κόσμο να αποχωρήσει καθοδηγούμενα από ένα χώρο που μπορεί να είναι δεδαλώδης. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε μια εύκολη όδευση διαφυγής σε μια περίπτωση κινδύνου, ενώ σε ένα άλλο κτίριο, το οποίο είναι πολυόροφο ή οτιδήποτε θα δούμε παρακάτω, μπορεί αυτός ο τρόπος να μην είναι πολύ εύκολος. Φυσικά, τόσο η ίδια η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από διαδικασίες ISO που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας, όπως επίσης και τα προϊόντα είναι όλα πιστοποιημένα κατά EN54. Ειδικά όσο αφορά την πυρανίχνευση, επειδή εδώ συζητάμε για συστήματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, θα πρέπει όλοι σαν επαγγελματίες, όταν έρθετε στο σημείο να επιλέξετε ένα σύστημα πυρανίχνευσης που θα τοποθετηθεί στο χώρο, να είναι πιστοποιημένο κατά EN54. Το EN54 είναι ένα πλαίσιο, European Norm είναι η ανάλυση του αρτικόλεξου EN, το οποίο μας καθοδηγεί, μας περιγράφει το πώς πρέπει να είναι κατασκευασμένα όλα τα συστήματα πυρανίχνευσης, ούτως ώστε να έχουμε κάποιο στάνταρ ασφάλειας εκεί που τοποθετούνται. Φυσικά, η ένεση παρέχει και άλλες πιστοποιήσεις που ενδεχομένως μπορεί να ζητηθούν από κάποιο μελετητή. Πάμε λοιπόν να ορίσουμε κάποια βασικά πράγματα εξ αρχής. Ο οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου μας ορίζει ότι είναι έκτακτη ανάγκη και μας λέει ότι είναι μια απροσδόκητη κατάσταση, δεν την περιμένουμε, και άκρως επικίνδυνη, η οποία αποτελεί απειλή για τον κόσμο που βρίσκεται σε ένα χώρο ή στο περιβάλλον, καθώς επίσης και για τις υποδομές. Εδώ έχουμε βάλει συνδεικτικά κάποιες ενέργειες, όπως είναι για παράδειγμα ένα σεισμός, μια διαρροή αερίων σε ένα χώρο που υπάρχει φυσικό αέριο, σε μια κουζίνα, μια τροποκρατική ενέργεια. Ο κοινός παράγοντας σε όλες αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις είναι η πυρκαγιά. Δηλαδή, συνήθως, σαν δευτερογενής καταστροφή μετά από όλες αυτές τις περιπτώσεις, προκύπτει μια πυρκαγιά. Ακόμη και στις σύντομες πλημμύρες που είδαμε, ενώ είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, σε κάποιες εγκαταστάσεις είδαμε να δημιουργείται πυρκαγιά επειδή, για παράδειγμα, έσπασε ένας αγωγός φυσικού αερίου. Ποια είναι η διαδικασία λοιπόν που τα πρότυπα ορίζουν, ούτως ώστε να ακολουθούμε για να εκενώσουμε ένα χώρο σε περίπτωση που έχουμε πυρκαγιά? Λέμε λοιπόν ότι θα χρησιμοποιήσουμε τον πλησιέστερο σταθμό. Τι είναι ο σταθμός? Ένα μπουτόν αναγγελίας κινδύνου που το πατάμε φεύγοντας από το χώρο. Θα καλέσουμε τον αρμόδιο φορέα για να κοινοποιήσουμε τι γίνεται. Θα εκενώσουμε το κτίριο ακολουθώντας μια διαδρομή εκένωσης, μη χρησιμοποιώντας τον ανελκυστήρα. Αυτά είναι κάποια βασικά βήματα. Εμείς εδώ ερχόμαστε και ρωτάμε. Γνωρίζουν όλοι που βρίσκεται ένας σταθμός αναγγελίας κινδύνου? Δηλαδή, αν ρωτήσω τώρα εδώ ανάμεσά μας πού είναι ένα μπουτόν πυρανίχνευσης, θεωρώ ότι δεν γνωρίζουμε ούτε η μισή και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Η δεύτερη ερώτηση είναι: γνωρίζουμε ποια διαδρομή θα εγκαταλείψουμε? Εδώ έχουμε μια πολύ εύκολη διαδρομή. Ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο, έχουμε ένα διάδρομο, θα μας πάει στα σκαλιά, θα κατέβουμε κάτω, κάπου θα φύγουμε. Αν μια πυρκαγιά αφορά ένα κτίριο 10 ορόφων και είμαστε στην τρίτη πτέρυγα και στο 108.018 δωμάτιο, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να γίνουν πολύ ασαφείς για έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Προτεραιότητα λοιπόν είναι πάνω απ' όλα να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Έπειτα έρχονται οι υποδομές, τα infrastructures και το περιβάλλον. Ποια είναι τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε? Συνήθως είναι ηχητικός και οπτικός συναγερμός, ούτως ώστε όλοι να μπορούν να ακούσουν και να δούνε ότι συμβαίνει κάτι. Ένα σύστημα εκένωσης θα υποβοηθήσει ηχητικά με οδηγίες κατευθύνοντας στο τι θα κάνουμε. Και φυσικά η σήμανση ασφαλείας θα μας οδηγήσει οπτικά στο προς τα που θα φύγουμε. Πάντα δηλαδή συνδυάζουμε δύο στοιχεία. Το ένα είναι το οπτικό και το άλλο το ακουστικό. Ούτως ώστε κάποιος που δεν βλέπει καλά να μπορεί να ακούσει και το αντίστροφο. Τι κάνει ένα σύστημα πυρανίχνευσης? Πάνω κάτω όλοι το γνωρίζουμε. Είναι λίγο γενικού περιεχομένου η παρουσίαση και έτσι ήθελα να είναι για να είναι από όλους κατανοητή. Με συσκευές εισόδου και εξόδου λαμβάνει σε ένα πίνακα που είναι το κέντρο του συστήματος την πληροφορία ότι υπάρχει μια ανάγκη από έναν ανιχνευτή καπνού, από ένα κομβίο αναγγελίας, όπως το είπαμε πριν, σταθμός εκτάκτης ανάγκης ή από κάποια άλλη συσκευή εισόδου. Και σε κάποιες συσκευές εξόδου που είναι σιρήνες ή οπτικοί συναγερμοί θα εξάγει το μήνυμα ότι υπάρχει στον χώρο αυτό φωτιά. Ταυτόχρονα μπορούν να γίνουν κάποιοι αυτοματισμοί, δηλαδή να κλείσουν κάποια πυροφράγματα, πυροφραγμοί και να χωρίσουμε το χώρο σε διαμερίσματα για να μην μεταδοθεί η πυρκαγιά. Στην πιο σύγχρονη εξέλιξή του, ένα διευθυνσιδοτούμενο σύστημα ασφαλείας μπορεί επάνω σε ένα καλώδιο να έχει τοποθετημένα όλα εκείνα τα περιφερειακά που χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτές τις εργασίες που είπαμε, δηλαδή να ενημερώσουμε τον κόσμο και ταυτόχρονα να κάνουμε αυτοματισμούς. Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση, κάθε σημείο του συστήματος μπορεί να έχει τη δικιά του ονομασία και τη δικιά του διεύθυνση. Έτσι, για παράδειγμα, σε ένα ξενοδοχείο, για να το φέρουμε σε κανονική εφαρμογή, ο ανιχνευτής 109 μπορεί να αντιστοιχεί στο δωμάτιο 109. Οπότε ο χρήστης του συστήματος δεν χρειάζεται να ανατρέξει σε κάποιο manual και να βρει που είναι ο ανιχνευτής. Άρα, μειώνουμε το χρόνο ανταπόκρισης σε μια έκτακτη ανάγκη. Ακόμη και με ένα σύγχρονο σύστημα πυρανίευσης, με ένα διευθυνσιδοτούμενο όμως, έχει αποδειχθεί ότι αν υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη, 60% του κόσμου που βρίσκεται εδώ μέσα θα βρεθεί σε πανικό. Ένα 25% σε σύγχυση, θα κοιταζόμαστε μεταξύ μας και δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Ενώ ένα ακόμη σημαντικό ποσοστό, ένα 10 με 15% περίπου, θα διαφορήσει. Ένα 10% θα συνεχίσουμε να πίνουμε τον καφέ μας, θα λέμε ότι κάτι έγινε λάθος στο σύστημα, δεν θα δώσουμε καμία σημασία. Τι πετυχαίνουμε λοιπόν αν χρησιμοποιήσουμε μαζί με την πυρανίχνευση ένα σύστημα ηχητικής αναγγελίας εκένωσης. PAVA είναι τα αρχικά του, που σημαίνει Public Address και Voice Alarm. Έχουμε μία καθοδηγούμενη έξοδο από το χώρο, η οποία θα μας εξοικονομήσει χρόνο που είναι ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ μέσα. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να έχουμε διαιρέσει ένα κτίριο σε διαφορετικές ζώνες ανίχνευσης πυρκαγιάς, όπως λέμε, να έχουμε μία ζώνη ανίχνευσης πυρκαγιάς σε αυτόν τον όροφο και μία ζώνη ανίχνευσης στο ισόγειο. Κατ' επιλογή λοιπόν από το σύστημα αναγγελίας μπορούμε να ακούμε μουσική ή κάποια αναγγελία από μία ρεσεψιονίστ, σε οποιοδήποτε από αυτούς τους χώρους θέλουμε. Και όταν συμβεί κάποιο συμβάν σε πάλι οποιονδήποτε από αυτούς τους χώρους, κατά προτεραιότητα θα διακοπεί είτε η μουσική είτε η ομιλία για να δοθεί ένα αυτόματο μήνυμα εκένωσης. Αυτά τα μηνύματα είναι συνήθως προεχογραφημένα και μπορούν να είναι και πολλά περισσότερα από ένα μήνυμα. Έτσι, για παράδειγμα, αν έχουμε ένα κτίριο το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο ενός ορόφου, μπορούμε να έχουμε μία απλή ανακοίνωση που ένα σύστημα αναγγελίας ταυτόχρονα με τον συναγερμό πυρκαγιάς θα μας αναγγείλει ότι προσοχή, παρακαλώ, υπάρχει πυρκαγιά στο κτίριο. Παρακαλώ, εκενέστε ακολουθώντας τις ενδείξεις εξόδου που βρίσκονται με πράσινο χρώμα πάνω από τις πόρτες διαφυγής. Σε ένα πιο σύνθετο κτίριο, γιατί δεν έχουμε μόνο ισόγεια κτίρια, που έχουμε πολλούς ορόφους, αντίστοιχα μπορούν να ακουστούν ταυτόχρονα διαφορετικά μηνύματα, ούτως ώστε σε κάθε όροφο να έχουμε κένωση χωρίς να προκαλέσουμε συνωστισμό στις σκάλες. Για παράδειγμα, αν έχουμε μια φωτιά στον πέμπτο όροφο, εκεί μπορούμε να αναγγείλουμε στον κόσμο ότι υπάρχει πυρκαγιά στον πέμπτο όροφο, παρακαλώ εκενώστε από τις σκάλες και μην κάνετε χρήση του ανελκυστήρα. Ενώ στον έκτο όροφο θα ακούγεται ταυτόχρονα ένα μήνυμα προειδοποίησης, το οποίο θα αναγγέλει στον κόσμο ότι υπάρχει πυρκαγιά στον πέμπτο όροφο. Παρακαλούμε, περιμένετε να εκενωθεί ο πέμπτος, έως να σας δοθεί οδηγία εκένωσης. Αυτό φυσικά σε μια άσκηση με την ομάδα πυρασφάλειας του χώρου θα έχουμε δει τους χρόνους ανταπόκρισης, το πόσο γρήγορα θα χρειαστεί να εκενώσουμε αυτούς τους δύο ορόφους, και έτσι αναλόγως θα έχουμε ρυθμίσει και το σύστημα αναγγελίας κινδύνου. Δεν μένουμε φυσικά εδώ πέρα.
μπορούμε να έχουμε τοπική διαχείριση των συστημάτων αυτών. Τι σημαίνει τοπική διαχείριση? Ότι ο ξενοδόχος, ο ρεσεψιόν ή αν θέλουμε ο συντηρητής ή διαφορετικές διαβαθμίσεις χρηστών μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα αναγγελίας ή και στο σύστημα πυρανίχνευσης και μέσα από αυτό να δρομολογούν διαφορετικά πηγές και εντάσεις. Δηλαδή, τι λέμε με λίγα λόγια, ότι θέλω στα δωμάτια να παίζει μια απαλή μουσική, θέλω όμως στο φουαγέ να μπορώ να κάνω μόνο αναγγελίες και να μην παίζει καμία μουσική. Αυτό μπορώ να το φτιάξω και να το ρυθμίσω και σε ό,τι ένταση θέλω. Ταυτόχρονα, όλος αυτός ο μηχανισμός θα παρακαμφθεί κατά προτεραιότητα αν υπάρχει ένα συμβάν πυρκαγιάς. Επιπλέον, πάμε ακόμη ένα βήμα παρακάτω. Ο ίδιος τρόπος λειτουργίας μπορεί να λειτουργήσει και όταν έχουμε απομακρυσμένα site. Δηλαδή, έχουμε για παράδειγμα τον ιδιοκτήτη διαφορετικών ξενοδοχείων. Άλλα βρίσκονται στην Πελοπόννησο, άλλα στην Κρήτη, άλλα στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα ξενοδοχεία μπορούν να έχουν έλεγχο κατά τον ίδιο τρόπο όπως και πριν από μια ενιαία και κεντρική πλατφόρμα. Εμείς εδώ ερχόμαστε και προτείνουμε την επιτομή αυτής της τεχνολογίας που λέγεται ολοκλήρωση συστημάτων. Το ολοκλήρωση το έχετε ακούσει αρκετές φορές σήμερα. Εμείς εδώ μιλάμε για ολοκλήρωση συστημάτων ασφαλείας και ιδιαίτερα συστημάτων πυρανίχνευσης και ηχητικής αναγγελίας. Αυτό σημαίνει ότι έχω μία πλατφόρμα ενιαία, ο χειριστής μου, ο συντηρητής ή ακόμη και ο ρεσεψιονίστ μπορεί στον υπολογιστή του να παρακολουθεί συνεργατικά όλα τα συστήματα ασφαλείας και για παράδειγμα, αν υπάρχει μία πυρκαγιά, ταυτόχρονα να έχουμε επιβεβαίωση από το CCTV του χώρου, από τις κάμερες, ταυτόχρονα να ενεργοποιηθεί με αυτόματο ή με χειροκίνητο τρόπο το σύστημα αναγγελίας και να κάνει αναγγελίες όπου και αν χρειαστεί. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο έχουμε μία πλήρη ενημέρωση τόσο των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα, είτε αυτοματοποιημένη είτε χειροκίνητη, αλλά έχουμε και την πλήρη εποπτεία από τη μεριά του χειριστή των συστημάτων ασφαλείας. Είναι διαφορετικό να έχουμε ένα χειριστή που αλλιώς θα λειτουργεί το BMS, αλλιώς θα λειτουργεί η κάμερα, αλλιώς ο συναγερμός, άλλη πλατφόρμα για κάθε πράγμα και είναι πάρα πολύ εύκολο να τα έχουμε όλα σε μία πλατφόρμα και να ξέρουμε γρήγορα τι θα κάνουμε. Φυσικά, η ένεση όλες αυτές τις υλοποιήσεις τις κάνει με εργολάβους συνεργαζόμενους με την εταιρεία. Όμως, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό το ζήτημα ίσως είναι σύνθετο, γιατί για κάποιους χώρους να μην υπάρχουν μελέτες ακουστικές, να αλλάζουν τα δεδομένα μας όταν θα τοποθετήσουμε κάποια ηχή αναλόγως με το πόσοι άνθρωποι θα βρεθούν μέσα στο χώρο ή ποιο είναι το υλικό που βρίσκεται ακόμη και στο πάτωμα. Εδώ, λοιπόν, ερχόμαστε εμείς να βοηθήσουμε δίνοντάς σας μία ηλεκτρακουστική μελέτη του χώρου, αν χρειαστεί, είτε μελέτη πυρανίχνευσης για να υποβοηθήσουμε το έργο. Όπως είπα στην αρχή, στεκόμαστε από την αρχή του έργου έως το τελείωμα. Φυσικά, όλες οι συσκευές, αν παρατηρήσετε σε μία φωτογραφία προηγουμένως ή στο stand, αν έρθετε, μπορούν να έρθουν όμορφα τοποθετημένες μέσα σε ένα rack με την πιστοποίησή τους και απλά ο εργολάβος του έργου να τερματίσει επάνω τις καλωδιώσεις. Και εμείς να κάνουμε το commissioning, δηλαδή να βοηθήσουμε στο άναμα των συστημάτων και στην εκπαίδευση τη δική σας, σαν τελικό χρήστη, προκειμένου να είναι τα συστήματα απλά στη λειτουργία τους. Όπως είπα, όλα πιστοποιημένα και όλα διατίθενται από την ελληνική εταιρεία, η οποία έχει την ονομασία NSE Ελλάς. Εδώ εγώ θα κλείσω την παρουσίαση. Χαίρομαι που είμαι έτσι on time και δεν έχω αυτό το άγχος. Όσοι θέλετε, μπορείτε να έρθετε να μας βρείτε στο περίπτερο που διατηρούμε μπροστά και να συζητήσουμε οτιδήποτε από αυτά εδώ είπαμε ή κάτι άλλο που έχει προκύψει και σας έχει προβληματίσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ερώτηση. Για το θέμα της εκπαίδευσης, εγώ ήθελα να, έτσι λίγο να σταθούμε πάντα προς το τέλος. Της εκπαίδευσης του προσωπικού. Αν θα μας πείτε τι κάνετε εκεί, έτσι λίγο. Η NSE Ελλάς, εμείς σαν εταιρεία, έχουμε όλη την τεχνογνωσία που χρειάζεται για να εκπαιδεύσουμε αφενός τους εργολάβους οι οποίοι με τα συγκεκριμένα υλικά θα υλοποιήσουν ένα έργο. Έτσι. Είτε κατά πέτηση της μελέτης, είτε κατά πέτηση του ιδιοκτήτη του έργου. Το δεύτερο επίπεδο της εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση του τελικού χρήστη. Δηλαδή, η εκπαίδευση του ανθρώπου που θα παραλάβει το σύστημα, ούτως ώστε να γνωρίζει τι θα κάνει σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες περιπτώσεις που αναφέραμε, πώς δουλεύουν τα μηχανήματά τους. Σε όλα τα στάδια τα εκπαιδευτικά, λοιπόν, είμαστε εκεί πέρα. Είτε διοργανώνοντας κάποια σεμινάρια σε τακτική βάση για συνεργάτες εργολάβους, είτε οργανώνοντας παραδόσεις κάποιων έργων για τελικούς χρήστες. Ευχαριστούμε.